Γεια σα, παιδιά. Τσεκ, τεκνά ο εδώ. Σήμερα διαφορετικό βίντεο. Το σκεφτόμουν όλο το απόγευμα πώ θα το γυρίζω, τι θα το κάνω. Τελικά ανοίγω την κάμερα και λέω: Α το κάνω. Καθόμουν να πλέτε και χάζευα σήμερα το μεσημέρι, ανάμεσα σε ένα διάλειμμα που είχα, ε, σε ένα από τα site τα οποία παρακολουθώ, το PC Steps. Με έχει βοηθήσει γενικά σε αρκετά πραγματάκια, γιατί όπω λέει και ο τίτλο, βήμα-βήμα σου εξηγεί πώ να κάνει διάφορα πράγματα σχετικά με την τεχνολογία, τον υπολογιστή και 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 χιλιαδίο. Πείτε τσεκάρετε το. Το link θα το έχω στην περιγραφή. Το έχω ανακαλύψει εδώ και καιρό και μπορώ να πω ότι είναι ένα από τα πολύ καλό site στον ελληνικό χώρο γιατί τα παιδιά ξέρουν τι κάνουν. Και είχα ζεβαστεί ένα άρθρο, να σα το ανοίξω κιόλα στο άρθρο, το οποίο λέει Όλα τα παιχνίδια δωρεάν στα Windows για δοκιμή πριν την αγορά. Ξεκίνησε και το περίμενα με τη χρήση του Steam. Γιατί όσοι ξέρετε, μπορείτε να κατεβάσετε το Steam και μέσω του Steam μπορείτε να βρείτε πάρα πολλά δωρεάν παιχνίδια. Καθώ κατέβαινα, έφτασα σε κάτι το οποίο δεν το είχα ανακαλύψει, δεν το είχα δει και ήμουν περίεργο να το δω. Το Zona Entertainment Space. Όπω λένε και τα παιδιά, και το είδα κι εγώ μετά, το. Zone, είναι όπω είναι το popcorn. Όσοι ξέρετε, το popcorn είναι στο, tablet, στο κινητό σα ή στον υπολογιστή. Κατεβάζαμε το popcorn και μπορούσαμε να βλέπουμε ε, peer-to-peer ταινίε, σειρέ, με υπότιλου ή χωρί, ανάλογα τι ήθελε ο καθένα, με καλή μέτρια ποιότητα όταν έβγαιναν. Εγώ να σα πω την αλήθεια, το τελευταίο διάστημα χρησιμοποιώ δύο άλλα, το Showbox και το Terrarium TV, νομίζω, και αυτό το φίλο στο φίλο TechSev. Anyway, διάβαζα για ότι ακριβώς το ίδιο όπως το Popcorn κάνει το ζώνα entertainment space, συγγνώμη, έχει και ταινίες και σειρές και το ενδιαφέρον είναι το ότι έχει και παιχνίδια. Δηλαδή, όπως για παράδειγμα μπορείς να κατεβάσεις να δεις μια ταινία, μπορείς να κατεβάσεις να δεις μια σειρά, να κάνεις stream τη σειρά στο pc σου και να το τσεκάρεις, σου δίνει τη δυνατότητα να κατεβάσεις ένα παιχνίδι και το αστείο δεν είναι τίτλοι πάλι ή ό,τι να είναι, έχει τους τελευταίους τίτλους που κυκλοφορούν όπως βλέπετε και εδώ πέρα βλέπετε Far Cry, Call of Duty, Doom, Sniper Elite, Call of Duty, χίλια δύο πράγματα, Wolfenstein και ναι, είναι ρωσικό το πρόγραμμα, τώρα κατά πόσο είναι ασφαλές ή όχι δεν ξέρω. Γενικά είμαι όσοι με ξέρουν, ξέρουν ότι έχω τεράστια συλλογή και από παιχνίδια φυσικά και στο Steam έχω μια τεράστια βιβλιοθήκη, κοντεύω γύρω στα 400 παιχνίδια. Οπότε, αν και ξεκίνησα πειρατικά να παίζω στην πορεία, ανακάλυψα ότι έχει πιο πολύ πλάκα να πληρώνεις για τα παιχνίδια που παίζεις και αυτή την κίνηση επικροτώ. Απλά το βίντεο αυτό το κάνω κυρίω επειδή ξέρω ότι υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα, την οικονομική άνεση να παίξουν κάποιο παιχνίδι, να το κατεβάσουν. Βασικά υπάρχουν τόσα δωρά, θα μου πει γιατί, πώ και τι. Απλά υπάρχουν κάποια παιχνίδια τα οποία μένουν αποθυμένα. Οπότε ίσω να του δίνονταν η ευκαιρία να το δοκιμάσουν και να το τσεκάρουν. Γιατί μου κίνησε και εμένα το ενδιαφέρον. Μπήκα στο site, το οποίο site δεν θα σα το έχω. Μπορείτε να το κάνετε ένα Google να το βρείτε. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Αυτό εδώ είναι. Και έχει και στα αγγλικά και στα ρωσικά. Προφανώ διαλέγουμε την αγγλική version. Κατεβάζεται το αρχείο. Download for free λέει. Και το εγκαθιστάτε. Με το που το εγκαταστήσετε. Τέλο πάντων, να κάνω μια παρένθεση. Από τα πρώτα παιχνίδια πειρατικά που είχα παίξει ήταν το Civilization το 3. Το οποίο με εισήγαγε στον τομέα των Strategy παιχνιδιών. Ήταν τα πρώτα παιχνίδια που έπαιξε σε υπολογιστή. Μιλάμε τώρα για εποχες 2005 2005-2006. Πιο παλιά είχα παίξει το Fallout και αυτά, αλλά αυτά εντάξει είχα τα CD. Τέλο πάντων, το είχα κατεβάσει πειρατικό και στη μνήμη μου έχει χαραχτεί με τα πιο γλυκά χρώματα. Τι γίνεται, πέρασε ο καιρό και πριν από ένα-δύο χρόνια είδα ότι στο Steam το είχε σε έκπτωση 2 ευρώ. Μπορεί να μην το έχω παίξει ξανά από τότε, αλλά έδωσα τα 2 ευρώ, 3 ευρώ που είχε σε έκπτωση προφανώ το παιχνίδι. Τιμή σένε και για ένα παιχνίδι το οποίο είχα πάρει πειρατικό πριν, κατεβάσει μάλλον πειρατικό πριν από 10 χρόνια. Δηλαδή, πριν από 10 χρόνια το έπαιξα πειρατικό και το αγόρασα μετά από τόσο. Μπορεί να μην τα κούμπησα ποτέ, αλλά τιμή σε ένα και είναι για αυτού του ανθρώπου που το σχεδίασαν και το έφτιαξαν. Γιατί τα παιχνίδια θα φτιάχνουν άνθρωποι οι οποίοι, όπω και εσεί και εγώ, πρέπει να πληρωθούν και να τα ίσουν τι οικογένειέ του, καλό ή κακό. Οπότε, εάν ένα παιχνίδι σα αρέσει πάρα πολύ, ακόμα και αν το κατεβάσετε πειρατικό ή μέσω από stream ή μέσω, όπω παράδειγμα του Zona Entertainment Space. Καλό θα ήταν αν περάσετε ωραίο καιρό και όταν σας δοθεί η ευκαιρία πληρώστε το, θα πέσουν σίγουρα οι τιμές, θα υπάρξουν σίγουρα εκπτώσεις και γενικά είμαι ένας άνθρωπος που οποίος κυνηγάει τις εκπτώσεις. Τέλος πάντων ξαναγυρίζω πάλι αφού το ξεκαθάρισα όλα αυτά και σας λέω ότι καλώς κακό, εντάξει αν θέλετε το παίξετε τζάμπα παίξτε το άλλο. το θέμα είναι ότι αν σας άρεσε κάτι τόσο πολύ πληρώστε αυτό που τουλάχιστον αξίζει στο δημιουργό του. Το κατέβασα και το εγκατέστησα και από ό,τι είδα και διάβασα κιόλα λίγο γι' αυτό. Είναι φάση peer-to-peer όπω βλέπετε κιόλας. Μας βγάζει ένα παραθυράκι με το που κάνει η κατάσταση. «Zona isn't the default application for BitTorrent files. Would you like to associate torrent files with Zona» Σου λέει ότι το Zona, γιατί είναι και peer-to-peer -to -peer torrent manager στην ουσία, όπως είναι το uTorrent και τόσο άλλο, γιατί κατεβάζει τα torrents, όλα αυτά γίνονται μέσω peer-to-peer. Ε, δεν είναι, επειδή χρησιμοποιώ ένα άλλο και δεν θα σα πω πιο. Ναι, δεν θέλω να το κάνω. Θα, εγώ θα πατήσω όχι. Εσεί προφανώ, αν θέλετε, μπορείτε να το κάνετε. ναι Το αστείο ποιο είναι, ότι εκτό όπω βλέπετε έχει movies. Βλέπετε εδώ τι τελευταίε ταινίε που κυκλοφορούν. Είδα μερικέ. Σα τι ανοίγει αφού φορτώσει λίγο σε ένα παραθυράκι εδώ κάτω. Όπου και μπορείτε να το κάνετε zoom για να τι δείτε. Έχει τι σειρέ σα. Η ποιότητα, οι τελευταίε ε, δεν είναι τόσο τέλεια η ποιότητα. Φαίνεται ότι κάποιε είναι από κάμ, κάποιε είναι πολύ καλέ, αλλά νομίζω ότι μπορείτε να δείτε το. Ρυθμίζεται νομίζω, αν δεν κάνω λάθο, η ποιότητα τη ταινία για να το διαλέξετε εσεί ποιο client θέλετε να κατεβάσετε, να συνδεθείτε μάλλον σε ποιο client για να δείτε την ποιότητα που θέλετε. Και φτάνουμε στο ζητούμενο, α ξε... περάσουμε όλα τα άλλα. Στο πλάι υπάρχει μια λίστα, η προφανώ είναι η εικόνα τώρα η δικιά μου που βλέπετε πάνω, που λέει movies, series και πάμε στα games. Και φτάνουμε εδώ πέρα. Εντάξει, τα πρώτα που θα δείτε είναι με βάση τα πιο free to play, κόστα τι γίνεται, πώς και γιατί. Εάν πάμε τώρα εδώ πέρα, ρυθμίζουμε το από πότε μέχρι πότε. Έχει από το 1980 παιχνίδια που έχουν βγει, τα φίλτρα αλλάζουν. Ας δούμε τα τελευταία παιχνίδια που κυκλοφόρησαν από το 2015 έως και το 2017. Και τα δείχνει εδώ πέρα, with any rating, τα καλύτερα από 7,9 και πάνω. Όπω βλέπετε, έχει ανοίξει κάποια. Τα περισσότερα, τα πάνω από ό,τι μπορώ να καταλάβω, είναι τα διαφημιζόμενα. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, α κατεβούμε λίγο κάτω. Α πάμε λίγο εδώ πέρα να κατεβώ. Θέλει λίγο ψάξιμο τώρα που το σκέφτομαι. Life is Federal. Dark Souls. Κατεβάζετε το Dark Souls κανονικά. Far Cry Primal, Call of Duty, Atilla. Κώστα είναι αξιόπιστο. Από ό,τι διάβασα, καθώ κατεβαίνει το παιχνίδι, ε, του κάνει εγκατάσταση στον υπολογιστή σας, μπορείτε να μπείτε να το παίξετε κανονικά κανονικότατα. Ταυτόχρονα συντάρει κιόλα, δηλαδή στέλνει σε άλλους χρήστες ε, και το, αυτό που διάβασα στα παιδιά στο PC Steps ότι δεν σου τρώει μεγάλο bandwidth, δηλαδή εσύ μπορείς να κάνεις διαδικασίες, δεν νεκρώνει το PC σου και ας δούμε πως είναι, δούμε ποιο είναι, το Dark Souls που αρέσει σε όλους ρε παιδί μου το 3. Και λοιπόν βλέπουμε Dark Souls 3, μια περιγραφή, βλέπει related games, recommended to play with them και δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται το εικονιδιάκι, να σας το βγάλω εδώ πέρα στο πλάι για να το δείτε. Αυτό εδώ είναι, ίσως να καλύπτει η εικόνα μου μερικά από αυτά. Και πάμε στο download game. Με το που πατήσω να κατεβεί το παιχνίδι, λογικά πρέπει να φορτώσει κάποιο torrent client, φαντάζομαι. Εδώ βλέπετε downloads. Δεν έχει και notifications. Α, και σου λέει ότι άρχισε να κατεβαίνει. Για να δούμε κάτω στις ειδοποιήσεις έχει βγάλει κάτι που να φαίνεται. Όχι, εδώ δεν φαίνεται κάτι στις ειδοποιήσεις. Οπότε όλο γίνεται εδώ πέρα. Βλέπετε είναι 17 GB. Η ταχύτητά μου είναι αρκετά καλή. Γενικά αυτή τη στιγμή δίνει τα... Το μέγιστο, μέγιστο, μπορεί και λίγο παραπάνω πιστεύω, αλλά δεν είναι αρκετά ικανοποιητικό. Ε, Τώρα να σα πω την αλήθεια, επειδή προσωπικά δεν παίζω πειρατικά παιχνίδια, και αυτό όχι γιατί δεν μου αρέσουν ή όχι, απλά γιατί δεν είμαι τόσο. Αφού αυ... έχω 150 εκατομμύρια παιχνίδια, θα σταματήσω πρώτα αυτά που έχω αγοράσει και μετά μπορεί οτιδήποτε άλλο. Τέλο πάντων, το κάνει η εγκατάσταση από όσο ξέρω στο PC. Εγώ θα πατήσω τώρα stop downloading ε, και. Θα το βγάλω κιόλας, δεν με, δεν με πειράζει. Τέλο πάντων, όπω βλέπετε, γίνεται πολύ εύκολα η διαδικασία, γίνεται η εγκατάσταση και εσεί μπορείτε να το τρέξετε κανονικά. Και μετά, εάν γουστάρετε, όπω ξανά είπα, μπορείτε να πάτε να το πληρώσετε ή οτιδήποτε. Υπάρχουν όλα τα γνωστά παιχνίδια. Βλέπουμε Dragon Age, μπορούμε να ψάξουμε κιόλα. Και ξέρω ότι αυτό που θα ψάχνατε όλοι είναι το Grand Theft Auto. Και έχουμε και το 5, ορίστε. Μπορούμε να το κατεβάσουμε κανονικά για παράδειγμα, που σα δείχνουν τα πιο γνωστά. Απλά υπάρχει ένα catch σε όλο αυτό. Ξεκαριστεί και με αρκετά αντιβάρο. Δεν υπάρχει. Γενικά υπάρχουν κάποια αρχιάκια διαφημιστικά και αυτά. Είναι καθαρά τα περισσότερα από αυτά. Σχεδόν η πλειοψηφία του 90%-99% εκεί μέσα. Διαβάστε το άρθρο. Θα σα το έχω κάτω. Αν θέλετε να ενημερωθείτε ακριβώ, Δεν θέλω να κάνω claim τη δουλειά άλλων ανθρώπων. Απλά ήθελα να το κάνω λίγο πιο γνωστό γιατί μου κίνησε το ενδιαφέρον. Ε, το μόνο το οποίο πρέπει να προσέξετε σε αυτό είναι ότι αν εσείς κατεβάσετε ένα παιχνίδι δεν σας επιτρέπει να το παίξετε online. Δηλαδή το online κομμάτι κόβεται. Αν θέλετε να κατεβάσετε το Grand Theft Auto να το παίξετε στο PC σας και μόνο. Δεν πρόκειται να σας αφήσει να συνδεθείτε online. Το θεωρώ αυτό το γίνεται αν το κατεβάσετε και από torrent μεμονωμένα το οποίο εντάξει λογικό είναι. Οπότε στην ουσία αυτό που καταλαβαίνω και βλέπω κιόλα εδώ πέρα είναι ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα σα επιτρέπει αντί να ψάχνετε ένα-ένα τα παιχνίδια, τα έχετε εδώ μέσα μαζεμένα και μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Εγώ για παράδειγμα θα ήθελα να παίξω το Fallout. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι το Fallout θέλω να το αγοράσω. Αλλά ναι, έχει το Fallout το 4 και όλα τα Fallout τα οποία τα έχω παρεπιπτόντω. Το μόνο που δεν έχω είναι το 4. Θέλω να παίξω το Fallout το 4. Εάν κάποια στιγμή φτάσω στο σημείο να μην μπορώ να αγοράσω ένα παιχνίδι, εντάξει, θα το κατέβαζα όπω έχω κατεβάσει και όπω πολλοί από εμά, σας μην εδώ μέσα παιχνίδια. Ε, τσεκάρετε το ψάξτε το μόνο σας στην, περι... στην περιγραφή, στο Google, το Google, το δεν με ενδιαφέρει. Εγώ το link δεν σας δίνω από το συγκεκριμένο. Να τηρήσω τα προσχήματα. Μα θα μου πεις Κώστα, μας το δείχνεις. Σας το δείχνω στην περίπτωση που υπάρχουν άτομα τα οποία δεν έχουν την ικανότητα να πάρουν ένα παιχνίδι. Αν και πιστεύω ότι τάξη καλώς κακώς με λίγη οικονομία και στις εκτόσεις ειδικά σε Steam, Origin κλπ. Κάποια παιχνίδια μπορείτε να τα πάρετε. Δηλαδή σκεφτείτε εγώ το 2012 που ξεκίνησα να παίζω παιχνίδια σε φάση μέσα από το Steam, τότε το είχα εγκαταστήσει για την Dota. Αγόρασα, αγόρασα, το Assassin's Creed το 2, το οποίο είναι παιχνιδάρα και πρέπει να το παίξετε όσοι δεν το έχετε παίξει, με 2.70, δηλαδή για 2.70, τώρα που μπορείτε να το πάρετε και με PaySafe, παίζεις μια παιχνιδάρα 80 plus ώρες. Εντάξει, τώρα για 2, 3, 4, 5 ευρώ, ναι. Αν είστε τόσο βιαστικοί που δεν μπορείτε να περιμένετε να παίξετε να την πέση και δεν έχετε λεφτά, Go for it, τσεκάρετε τα, παίξτε τα. Σα ξαναλέω, δεν θέλω να κάνω claim τίποτα, απλά με ενδιέφερε, μ' άρεσε. Το, το βρήκα πρωτότυπο γιατί όπω παρακολουθούμε ταινίε ε, από stream, σειρέ από stream, Όλοι παρακολουθούμε ταινίε και σειρέ και βλέπουμε online. Έτσι είναι και τα παιχνίδια και μ' άρεσε το ζώνα, το οποίο ναι, πολύ μίλησα. Οπότε. Ε, εγκαταστήστε τα, τσεκάρετε τα κι εσείς και πείτε μου τις γνώσεις σας στα σχόλια. Θα ήθελα να κάνω μια συζήτηση σχετικά με το τι πιστεύετε ή όχι. Η άποψή μου σας την έχω ξαναπεί. Κάντε οικονομία. Εκπτώσεις γίνονται συνέχεια. Έχω αγοράσει παιχνιδάρε με πολύ λίγα χρήματα. Δηλαδή, ποιο είχα πάρει τελευταία. Τελευταία βρήκα σε Bundle το, το Mordor. Δεν θυμάμαι ποιο ήτανε. Ε, με το Lord of the Rings, ναι, το Shadow of Mordor, με 5 ευρώ μόλα τα expansion μέσα, δηλαδή, εντάξει. Αυτά, Κώστας, check the now, τσεκάρετε και τα παιδιά στο PC Steps. Ε, διαβάζω τη δουλειά τους εδώ και πάρα πολύ καιρό και τους θεωρώ τους πιο αξιόπιστους στο χώρο γιατί θα βοηθήσουν και βοηθάτε πολύ κόσμο με τα tutorial τους το μόνο που πρέπει να κάνεις μια εγγραφή για να παρακολουθείς χωρίς να πετάγονται από Windows, ξέρεις, γίνεται πριν μέλος κλπ κλπ κλπ, είναι ε, το κάνω γιατί το παρακολουθώ και εγώ και είπα να σας το περάσω και σε σας αν θέλετε να δείτε κάτι αξιόλογο. Έχει πάρα πολύ καλή δουλειά μέσα. Κάνουν πολύ καλές παρουσιάσεις. Και οπότε στην περιγραφή τσεκάρετε το PC Steps θα σας έχω και το άρθρο συγκεκριμένο να μην ψάχνεστε. Τώρα γιατί οτιδήποτε άλλο το, το Google είναι φίλο σας και μην δω στα σχόλια πες μας το link πες μας πες μας μπορείτε να το ψάξετε και μόνοι σας. Αυτά. Check the now, Κώστας. Like, subscribe αν θέλετε να ενημερώνεστε ή όχι. Και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο unboxing tutorial. Θα δούμε τι θα είναι. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.